Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Παναγιωτούδη που πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή και παραμένει στην ομάδα αυτή τη φορά ως ελεύθερος. Κανονική μεταγραφή όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την Δόξα Δράμας ουσιαστικά συνεχίζει στην ίδια ομάδα στην οποία ήταν και πέρυσι και φαντάζομαι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή είναι απόλυτα ικανοποιημένος για αυτή την εξέλιξη. Κώστα καλησπέρα από την ώρα για πλέ. Καλησπέρα και από μένα. Ανακουφισμένος πλέον. Ναι, υπήρχε ένα διάστημα που περιμέναμε, υπήρχε μία αναμονή. Τώρα τα βρήκαμε σε όλα με τον Ηρακλή. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον κύριο Γιάννη Μπύρο, με τον οποίο βρέθηκα μαζί, ο οποίος μας στήριξε την προηγούμενη χρονιά και γι' αυτό τον ευχαριστώ και δημοσίως. Εκτίμησε που ήθελα να μείνω εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή. Και του είμαι και τον ευχαριστώ πολύ αυτό. Είσαι μια περίπτωση αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ, γιατί σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που ανανέωσαν πολύ πιο γρήγορα από σένα χρονικά μιλώντας πάντα, είχες αυτή την ιδιαιτερότητα με τη Δόξα Δράμας και έπρεπε να κάνεις υπομονή έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, όταν είχαμε φύγει από τη Δόξα πέρυσι είχαμε υπογράψει κάποια χαρτιά και έπρεπε να περιμένουμε αυτό το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει και η Δόξα, γιατί ήμασταν στα πλάνα της Δόξας, την 24η των παιχτών, οπότε έπρεπε να υπάρχει κάποια αναμονή, ώστε να υπάρχουν οι εξελίξεις. Πώς είναι για σένα, τι σημαίνει για σένα να συνεχίζεις σε μια ομάδα στην κατηγορία την οποία εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά την κατακτήσατε την επιτυχία αυτή της ανόδου με την αξία σας έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάτι που ήθελες φαντάζομαι να δώσεις μια συνέχεια στην πορεία σου στον Ηρακλή. Είμαι πολύ χαρούμενος που έμεινα στον Ηρακλή. Όλα τα παιδιά όπως και εγώ πιστεύω περίμεναν πάρα πολύ. Πέρυσι η χρονιά ήταν μαγική. Βγήκαμε στην κατηγορία. Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα και γιατί όχι αν μπορέσουμε να βγούμε ακόμη μία χρονιά. Είναι σημαντικό για σένα που μαζί με σένα έχει παραμείνει σχεδόν όλος ο κορμός της περσινής περίοδου και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βέβαια κάθε μέρα προστίθεται και παιδιά, γίνονται μεταγραφές και ανακοινώσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, αλλά αυτή η παραμονή του κορμού κάτι λέει και σε σένα, έτσι. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που έμεινε ο βασικός κορμός της ομάδας, διότι γνωριζόμαστε. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγουν όλα τα παιδιά από πέρυσι και να έρθουν καινούρια, γιατί δεν θα γνωρίζονταν τόσο και θα χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο. Αυτό βέβαια μας τιμάει όλα τα παιδιά. Είμαστε ικανοποιημένοι που μείναμε και όλοι μείναμε για να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Κώστα, γνωρίζεις την κατηγορία, έχεις αγωνιστεί στην Δεύτερη Εθνική. Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Πλέον μιλάμε για ΠΑΕ, πλέον μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία. Ξεφεύγουμε από τα δεδομένα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Οι ομάδες πιο δυνατές, ταξίδια, ανταγωνισμός. Είναι άλλη περίπτωση τελείως. Η αλήθεια είναι έχω αγωνιστεί, όχι πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά έχω αγωνιστεί. Ναι, η κατηγορία είναι πιο δύσκολη, έχει πιο δυνατές ομάδες, οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Γι' αυτό πιστεύω και με τα καινούργια παιδιά που θα πάρουμε ως μεταγραφές, όλοι μαζί θα δέσουμε, θα γίνουμε πάλι μια οικογένεια για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Αλλά εννοείται ότι αυτή η κατηγορία είναι πιο δυνατή, πιο σκληρή, έχει καλύτερες ομάδες όπως είπα και πριν και καλύτερους παίχτες σε σχέση με τη γάμα εθνική. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο Ηρακλής έχει ένα τέτοιο όνομα που δεν μπορούμε παρά να μην μιλήσουμε για άνοδο, για να πρωταγωνιστήσει, για να κάνει πρωταθλητισμό. Θεωρείς ότι είστε έτοιμοι για κάτι συνεχόμενο για δεύτερη χρονιά αντίστοιχο όπως κάνατε και πέρυσι, με όλες τις δυσκολίες που θα υπάρξουν, έτσι δεν θα είναι εύκολο, αλλήμον. Ναι. Δυσκολίες υπάρχουν παντού τώρα αυτά τα χρόνια. Ευελπιστώ όλοι μαζί να είμαστε καλά, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα του Ηρακλή, αυτή την ιστορική ομάδα, να φτάσει και στη μεγαλύτερη κατηγορία.
Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Εντάξει, όταν ξεκινάνε κάποιες ομάδες σκέφτονται αυτό, αλλά ελπίζω να το υλοποιήσουμε. Φαντάζομαι θα ήθελες και τα άλλα σου δύο φιλαράκια από τη Δόξα να σε ακολουθήσουν, ε? Μιλάω για τον Ναι. Ρεβιθόπουλο και τον Κυριακίδη. Ναι, θα ήταν ωραία. Εντάξει, τα παιδιά αποφάσισαν αυτό, ήταν επιλογή τους. Είναι και από εκεί, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν εδώ, στην ομάδα, για ακόμη μια χρονιά. Καλή δύναμη, καλή αρχή να σου ευχηθώ. Καλή προετοιμασία με τον Ηρακλή. Την Τετάρτη θα βρεθείτε και στα 3-5 πηγάδια και για τα φιλικά που θα ακολουθήσουν και φαντάζομαι είσαι γεμάτος ενέργεια πλέον, έτσι, γιατί και αυτή η μοναξιά για τον ποδοσφαιριστή δεν είναι ότι καλύτερο, πλέον είσαι ξανά με την ομάδα και με την καθημερινότητα του Ηρακλή. Ναι, περίμενα πώς και πώς. Μετά από κάποιο διάστημα κουράζει και αυτό να τρέχεις μόνος, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Είμαι όλος ενέργεια, είναι η αλήθεια, για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ναι, Τετάρτη θα φύγουμε με το καλό στο βουνό. Το περιμένουμε ώστε να δουλέψουμε εκεί και να δεχτούμε και ως ομάδα. Κάτι τελευταίο, Κώστα, πόσο έχει παίξει το ρόλο του και για σένα, για την απόφασή σου και για την ομάδα γενικότερα και πόσο σημαντικό θεωρείς είναι ότι συνεχίζετε με τον ίδιο προπονητή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας, τον κύριο Μπαξεβάν. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Τον ευχαριστώ και εγώ που ήμουνα και στις επιλογές, διότι μίλησε και ο κύριος Βαξεβάνος. Πιστεύω είναι από τα σημαντικότερα, διότι μας γνωρίζει, το γνωρίζουμε και εμείς και θα δουλέψουμε σε αυτά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει και πέρυσι με τα καινούργια παιδιά, ώστε να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Ωραία, σου εύχομαι υγεία, καλή προετοιμασία και ό,τι καλύτερο με την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.